Έχουμε μαζί μας το Honda Lead, το οποίο είναι ένα δίχρονο αερόψυκτο μικρό μηχανάκι. Ξεκίνησε από τις αρχές του 70, τις δεκαετίες του 70 και συνέχισε μέχρι το 90-2000. Αυτό είναι μοντέλο του 82. Η διαφορά του με άλλα και το σημαντικό που είχε είναι ότι είχε μίζα. Στο εξωτερικά το μηχανάκι βλέπουμε ότι έχει καλαθάκι μπροστά που βολεύει πάρα πολύ στο να μεταφέρεις πράγματα, να πας στο σούπερ μάρκετ, ψώνια, αγορές κλπ. Στις νοικοκυρές. Πίσω έχει βαλιτσάκι που το βάζεις εσύ άμα θέλεις, αλλά έχει τη σχάρα που έχεις έξτρα μέσω μεταφοράς για να βάλεις περισσότερα πράγματα. Επίσης έχει αντουλαπάκια, έχει μπροστά το αντουλαπάκι που βολεύει full να βάλεις κινητό, κλειδιά, πορτοφόλι. Είναι το καλύτερο πράγμα. Ένα από τα θετικά που έχει αυτό το μηχανάκι είναι η αποθηκευτική χώρη. Κύριος ανταγωνιστής της μηχανής αυτής ήταν οι Vespes, οι οποίες είχαν πιο συντηρητικό χαρακτήρα, είχαν πιο μεταλλικά μέρη, διαφορετικό σκελετό, πιο βαρύ, ενώ αυτό η διαφορά του ήταν πιο ελαφρύ με τα πλαστικά και το έκανε πιο ελαφρύ, πιο ευέλικτο μέσα στην πόλη και είχε ένα έτσι φουτουριστικό διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν είχε αυτή τη συντηρητικότητα της Vespas. Επίσης μια διαφορά που είχε, ότι οι Vespas είχαν ταχύτητες στο πόδι όπως και έχουν, ενώ αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο στην οδήγηση γιατί είχε μόνο γκάζι φρένο, ήταν αυτόματο. Ένα αρνητικό που έχει αυτό το μηχανάκι είναι, όπως είναι προφανές, οι ρόδες. Είναι πολύ μικρές, όπως είχαμε πει και στο τσαλί, που δημιουργεί αστάθεια. Στις λακκούβες είναι χειρότερο. Είναι ένα από τα αρνητικά που έχουν όλα τα σκούτερ της εποχής και γενικά τα μικρά σκούτερ. Οι μικρές ρόδες. Έχει 10 ιντσών ρόδες που χοροπηδάει σαν να παίζεις drums. Για μένα το χειρότερο πράγμα δεν είναι οι ρόδες που είναι στη φύση του, αλλά τα φρένα. Τα φρένα είναι απέσια. Πραγματικά πατάς σήμερα, σταματάς αύριο. Θέλει να υπολογίζεις πιο μπροστά που θα φρενάρεις και θέλει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί σε περίπτωση που βγει κάτι μπροστά σου, μια γάτα, οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το φρενάρισμα και πολύ δύσκολο να σταματήσεις. Βέβαια, οι ταχύτητες που αναπτύσσεις δεν είναι πολύ μεγάλες, που αυτό βοηθάει να μην χάσεις τον έλεγχο, αλλά τα φρένα είναι map. Τα επόμενα μοντέλα βάλανε δισκόφρενο, τα οποία ψύχονταν καλύτερα, άρα ήταν πολύ καλύτερα σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο έτσι μεγάλο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ είναι η ανάρτησή του. Είναι πάρα πολύ κακή και φαίνεται και εδώ πέρα σε αυτά τα βίντεο, δεν ξέρω αν φαίνεται, έτσι πραγματικά είναι. Χοροπηδάει σαν το αμάξι του Ντόναλντ όταν πήγαινε βόλτα. Εντάξει, δεν περίμενα και πολλά, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ κακή. Σε ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι στη φύση του, το δίχρονο, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί καίει λάδι παραπάνω, κάνει πολύ θόρυβο, όπως κάτι πεζό, τα γνωστά τα πεζό, τα παλιά. Βέβαια αυτό δεν μπορώ να το κατηγορήσω, γιατί είναι στη φύση του το δίχρονο, όλοι οι δίχρονοι κινητήρες έχουν περισσότερο φασαρία και καίνε λάδι. Παρ' όλα αυτά, εγώ το βρίσκω αρνητικό και είναι ένας λόγος να μην πάσετε για το ίδιο μηχανή. Προσωπικά, εγώ το βρίσκω όμορφο. Βέβαια, το μηχανάκι δεν ήταν έτσι, βάφτηκε. Έγινε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Επίσης, η θέση οδήγησης και η σέλατη είναι πολύ καλή για αυτό το είδος τη μηχανή. Είναι ξεκούραστο για μέσα στην πόλη. Και το βρίσκω ένα από τα θετικά του. Γενικά, έχει πλάκα να το οδηγάς κάτω από τα 30 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχει δίκτυ βενζίνης, έχει πολύ ωραίο κοντέρ, καθαρό, ευανάγνωστο, με όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίο κοντέρ και πολύ σημαντικό που έχει δίκτυ βενζίνης. Πολλές μηχανές, πάρα πολλές μηχανές, όπως και το κλεπ που είχα, δεν έχουν δίκτυ βενζίνης και το θεωρώ απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει.
Καταλήγοντας, θα έλεγα δεν αξίζει το μηχανάκι. Τελικά δεν αξίζει αυτό το μηχανάκι, γιατί καίει πάρα πολύ. Φρένα για πέταμα, ανάρτηση για πέταμα, και το πιο βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Για να βρεις ένα σε καλή κατάσταση πρέπει να το στάξεις το 700. Και για 50, εδώ με και παίρνεις καινούρια κινέζικα σκούτερ με 1000 και 1100 ευρώ. Οπότε όχι, δεν το συνιστώ. Όπως είπαμε και για το C50, άμα ένας το έχει συναισθηματική αξία και το αρέσει πολύ και θέλει να πηγαίνει μέχρι το περίπτερο ή μέχρι το φούρνο, okay, εντάξει, έχει μια λογική, έχει μια φάση. Κάθε μηχανάκι εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το μηχανάκι φτιάχτηκε για Ιαπωνέζες θείες, οι οποίες πηγαίνουν μέχρι το μπακάλι, μέχρι το φούρνο, από το α μέρος στο β μέρος, σε καλούς δρόμους εννοείται, και δεν πάνε πάνω από 30 και δεν πάνε έξω από 5 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτός είναι ο σκοπός του. Τώρα, άμα ένας θέλει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό, το μηχανάκι δεν μπορεί να σου δώσει κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, έχει φάση, έχει ομορφιά, είναι cool, μπορώ να πω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν το συνιστώ, εννοείται δεν θα το έπαιρνα.